Τον Ντακάρ για μένα ήταν πάντα ένα παιδικό όνειρο. Ονειρευόμουν τη στιγμή που θα βρεθώ κι εγώ με τους καλύτερους αναβάτες του κόσμου μέσα στην έρημο Σαχάρα να αγωνίζομαι. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, ειδικά στο πρώτο μου Ντακάρ, γιατί έχουν ακολουθήσει άλλες 5 συμμετοχές, 6 συνολικά Ντακάρ στη μέχρι τώρα πορεία μου. Αν θέλεις όμως το έντονο, ήταν στο πρώτο, που δεν πήγα τυχαία. Είχα προπονηθεί πάρα πολύ σκληρά, 1,5 χρόνο πριν, με 2 προπονήσεις την ημέρα. Έχω σπουδάσει μηχανολόγος, μηχανικός. Η αγάπη μου για τις μοτοσυκλέτες με οδήγησε στο να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα και να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τη μοτοσυκλέτα μου τι μου λέει. Γιατί η μοτοσυκλέτα μου όταν τρέχω μαζί της, μου μιλάει και της μιλάω. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμορο, αλλά είναι μια πραγματικότητα που έρχεται από τις πάρα πολλές ώρες συμβίωσης μαζί της, είτε σε προπόνηση είτε σε αγώνα, που μας κάνει και γινόμαστε ένα, μας δένει αυτό το πράγμα. Μέσα στην έρημο λοιπόν, εκτός ότι πρέπει, ειδικά οι αναβάτες των μοτοσυκλετών, είμαστε 3 πράγματα. Οδηγοί, πολύ καλοί οδηγοί, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός οδηγός, να ξεπεράσεις τις όποιες δυσκολίες, τους δύσκολους αμόλοφους με 500 μέτρα ύψος στη Λιβύη που διασχίσαμε, να περάσεις τα πολλά ίδια μου, γιατί αλλού είναι πιο σκληρή, αλλού πιο μαλακή, με άλλα χρώματα, μέσα σε αυτή την αμπεραντοσύνη της ερήμου και είσαι μόνος σου στη μέση ενός ωκεανού. Να κάνουμε τον κόσμο να φανταστεί τι είναι το Ντακάρ. Πέρα λοιπόν από τα πολλά χιλιόμετρα, από τις ακραίες θερμοκρασίες, από την αντοχή του αναβάτη, ώστε να μπορέσει να βγάζει εις πέρα οδήγηση που ξεκινάει από, μπορεί να ξεκινήσει από 8 και να τελειώσει σε 22 ώρες. Υπήρχε μέρα στο Ντακάρ, στην πιο μεγάλη διαδρομή στην ιστορία του, 1055 χιλιόμετρα, την έχω καλύψει. Για του λόγου του αληθές ξεκινήσαμε 180 αναβάτες, φτάσαμε στον τερματισμό μόλις 40, ξεκινήσαμε 2 ώρα τα ξημερώματα και στον τερματισμό προσωπικά έφτασα 2 η ώρα τα μεσάνυχτα της άλλης ημέρας, γιατί φτάσαμε μόλις 40, γιατί ήταν πάρα πολύ ακραίο αυτό που τη μέρα δυσκολεύεσαι να περάσεις τους αμόλοφους. Για φανταστείτε το νύχτα. Και εκεί έπιασα τον εαυτό μου να αναρωτιέται, αφού έχω οδηγήσει περίπου 18 ώρες και θέλω άλλα 300 χιλιόμετρα να φτάσω στο τέρμα, έχω καλύψει τα 750 και μου λείπουν 300 ακόμα, πιάνω τον εαυτό μου να λέει ποιος είσαι, πού είσαι και πού πας. Ήταν τόσο ακραίες συνθήκες να οδηγάς νύχτα μέσα στην έρημο, ολομόναχο, στη μέση του πουθενά. Και αμέσως απάντησα αυτόματα, είσαι ο γιος του Μινά του Ορφανού, του μεταφορέα από το Χαλάνδρη, πότε πήγαινε πιτσιρικάκι μαζί του, ποτέ δεν σταμάταγε παρά μόνο όταν φτάσει στον τερματισμό. Έτσι τα έφερα στο μυαλό μου εκείνη την ώρα αυτόματα. Είσαι ο μόνος Έλληνας εδώ και ό,τι και να γίνει, βρες λύση να φτάσει στο τέρμα. Και έτσι και έγινε. Όταν έφτασα λοιπόν στο τέρμα, εκεί που είναι ένα ειδικό φως που δείχνει ότι έχεις μπει στον μπιβουάκ, στον καταβλισμό του αγώνα και κατάλαβα ότι όλος ο κόσμος λείπει. Οι περισσότεροι είχαν εγκλωβιστεί πίσω από μένα, μες στην έρημο, είτε με μοτοσυκλέτες, είτε με αυτοκίνητα, είτε με τα φορτηγά, και είχαμε φτάσει μόλις 40 αναβάτες στις μοτοσυκλέτες, 2 αυτοκίνητα και 2 φορτηγά. Συνειδητοποίησα, αν θέλεις, ότι ανήκω στην ελίτ του κόσμου. Αυτό, αν θέλεις, μου έδωσε την αυτοπεποίθηση ότι είμαι εδώ ανάμεσά τους, είμαι μαζί τους και το παιδικό μου όνειρο γίνεται πράξη, γίνεται πραγματικότητα. Όταν τα έφερε έτσι η ροή του αγώνα και οι συνθήκες και φτάσαμε στον τερματισμό νικητές στην κατηγορία των 400 κυβικών, αυτό πραγματικά ήταν κάτι που με συγκίνησε βαθύτατα, γιατί είχα μια ελληνική σημαία που την κουβάλαγα στην πίσω θήκη του μπουφάν μου, μέσα σε ένα αεροστεγές σακουλάκι για να μην σκονιστεί. Ήξερα ότι θα την ανοίξω σαν νικητής, είχα προπονηθεί πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό και πραγματικά λίγο πριν το πόντιουμ των νικητών, όταν την ξετύλιξα, αν θέλεις, πέρασε όλη μου η ζωή flashback, από πού έρχομαι, από πού κατάγομαι, από ποιους γονείς, με τι παιδεία, με τι κουλτούρα, με τι αγωνιστική παιδεία, αν θέλεις. Και εκεί συγκινήθηκα, με πήραν τα κλάματα και ξέρεις, ανατρίχιασα ολόκληρος και εκεί ήταν, αν θέλεις, το στίγμα που μου είπε ότι
Είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Το όνειρό σου το έκανες πράξη, το έκανες πραγματικότητα. Είσαι εδώ, είσαι νικητής. Έρχεσαι από μια χώρα με μεγάλη ιστορία, την Ελλάδα. Έχεις ανοίξει την ελληνική σημαία και νομίζω είναι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές που θα μπορούσε να νιώσει ένας αθλητής σε αυτό που έχει αφοσιωθεί και έχει δώσει ψυχή και σώμα για να μπορέσει να το βγάλει εις πέρας. Πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχομαι σε επαφή με ρωτάνε αρκετές φορές αν υπήρχε η αίσθηση του φόβου μέσα σε αυτή την αμπερατοσύνη της ερήμου. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο φόβος είναι μια ψευδαίσθηση. Νομίζουμε όλοι ότι κάτι υπάρχει εκεί και ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι και αυτό σε κάνει πολλές φορές να μην πιστεύεις στον εαυτό σου. Τέτοια αίσθηση δεν την είχα. Δεν την είχα και πριν τον Ντακάρ, αλλά και εμείς στον Ντακάρ. Υπήρχε το άγνωστο, υπήρχε αυτό που θα ερχόμουν σε αντιπαράθεση μαζί του και έπρεπε να ανταπεξέλθω σε όλες τις συνθήκες, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, από την πλοήγηση μες στην έρημο, από τη σωστή πορεία, από το να έρθει μια πτώση στη μέση του πουθενά, από ένα βράχο που δεν φαίνεται, από έναν όμορφο αμόλοφο που είναι ωραίο στο μάτι, αλλά δεν ξέρεις τι έχει από πίσω και γι' αυτό τον Ντακάρ έχει θανατηφόρα. Παρ' όλα αυτά δεν φοβήθηκα, αυτό όμως που προσπάθησα να κάνω και να διαχειριστώ ήταν η αυτοσυγκέντρωση. Αν για κάποιο λόγο χάσεις αυτήν την αυτοσυγκέντρωσή σου, εκεί μπορεί να έρθει μια βίαιη πτώση με πολλές φορές μοιραίο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και έχω χάσει συναθλητές μου και φίλους μου. Θα μπορούσα να έχω σκοτωθεί και εγώ κάποιες στιγμές που είχα τις δυσκολίες και σε κάποια σημεία που δεν φαίνονται, ένας ξεροχήμαρος που δεν φαίνεται ή μπορεί να το γράφει το roadbook, αλλά για λίγο να χάσει την αυτοσυγκέντρωση που χρειάζεται και να μην το δεις. Και επειδή κινείσαι με μεγάλες ταχύτητες μέσα στο άγνωστο, εκεί σε μία πτώση μπορεί να έρθει το μοιραίο. Γι' αυτό και τον Ντακάρ είναι συνήθως ο αγώνας που χάνουν τη ζωή τους ένα ή δύο συναθλητές μας, κυρίως στις μοτοσυκλέτες. Έχει τύχει να τρέξω με μαύρο περιβραχιόνιο, επειδή πενθούσαμε την απώλεια δύο συναθλητών μας μέσα στον αγώνα. Και ξέρεις, μετά είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να βρεις τα ψυχικά αποθέματα να συνεχίσεις, ενώ ο φίλος, ο συναθλητής σου που το προηγούμενο βράδυ τρώγαμε μαζί, την άλλη μέρα σκοτώθηκε και δεν ζει. Εκεί λοιπόν θέλει μία, αν μου επιτρέπετε να πω, σιδερένια ψυχή και θέληση, να βάλεις σε μια άλλη άκρη του μυαλού σου αυτά τα κακά πράγματα που έχουν συμβεί και να μπορέσεις να συνεχίσεις για να βγεις αλόβητος μέσα από την έρημο. Αισθάνομαι πολύ ευτυχής και δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε να κάνω αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Βέβαια, συμπυκνωμένο σε λίγα λεπτά, δεν μπορείς να βάλεις κάτι που διαρκεί πολλά χρόνια, γιατί δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα τι κάνω σήμερα, σπάω να τρέξω ένα Ντακάρ. Υπήρχε μια πορεία που με έφερε σκαλή-σκαλή να φτάσω όχι μόνο στον τερματισμό, αλλά και στο βάθρο των νικητών.